Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Ο πεζοπορικός όμιλος Αμαλιάδας, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, διοργανώνει μια εκδήλωση που τον ονομάζει Χριστουγεννιάτικο Καφέ, που στόχο έχει να βρίσκονται τα μέλη του και οι φίλοι του σε ένα χώρο και με ένα καφέ και τα παραδοσιακά γλυκίσματα των ημερών να ανταλλάξουν ευχές, να κουβεντιάσουν και συνηθίζουμε σε αυτή την περίπτωση να προσφέρουμε και κάποια δώρα, κάποια γούρια που τα λέμε. Σαν όμιλος, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε πολλούς πόρους και βγάζουμε μία πρόσκληση με ένα ποσό το οποίο μόνο και μόνο θα καλύψει αυτά τα δώρα και τα έξοδα του χώρου που μας φιλοξενεί. Τα τελευταία χρόνια φιλοξενούμεθα σε αυτόν τον υπέροχο χώρο του Αμαλιάς Hotel και έχουμε μία άψογη συνεργασία. Φέτος είπαμε να μην προσφέρουμε γούρια και δώρα μεταξύ μας, να κάνουμε την εκδήλωσή μας και τα χρήματα που θα πήγαιναν για αυτό το σκοπό να τα προσφέρουμε στο χαμόγελο του παιδιού. Έτσι αποφασίσαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο και όταν ήρθαμε να κλείσουμε την εκδήλωση στο ξενοδοχείο και γνωστοποιήθηκε η πρόθεσή μας στη διεύθυνση, βρεθήκαμε μπροστά σε μια ευχάριστη και συγκινητική έκπληξη. Χωρίς δεύτερη σκέψη, η διεύθυνση του ξενοδοχείου αποφάσισε να προσφέρει και αυτή το μερίδιό της από την πρόσκληση στο χαμόγελο του παιδιού. Αντιλαμβάνεστε ότι η προσπάθειά μας παίρνει μεγάλη έκταση από εκεί και πέρα και θέλουμε να κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν προκειμένου να βοηθήσουμε περισσότερο στο να διατηρηθεί αυτό το χαμόγελο στα παιδιά. Τη Δευτέρα λοιπόν, 15 του Δεκεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, θα βρεθούμε όλοι εδώ στο Αμαλιάς Hotel. Βεβαίως όλα τα μέλη του ομίλου μας θα είναι εδώ, αλλά καλούμε και τους φίλους μας, αυτούς που έρχονται και συνοδοιπορούν μαζί μας και μας παρακολουθούν είτε από κοντά είτε από μακριά, καθώς επίσης και όλους τους άλλους που γνωρίζουν τις δραστηριότητές μας, αλλά θα μάθουν για την εκδήλωσή μας αυτή, να σπεύσουν και να έρθουν στο Αμαλιάς Hotel, να πούμε χρόνια πολλά και κυρίως να βοηθήσουμε το χαμόγελο του παιδιού. Το χαμόγελο του παιδιού έχει ανάγκη από τρόφιμα κυρίως και από είδη χαρτικά και καθαριότητες. Από τη μεριά μου δεν έχω να πω τίποτε άλλο παρά μόνο να καλέσω όσο το δυνατόν περισσότερους να προσφέρουν σε αυτή την κίνηση και να ευχαριστήσω για τη συνεργασία βεβαίως στο χαμόγελο του παιδιού αλλά και κυρίως τη διεύθυνση του ξενοδοχείου.